Ποιος θα πληρώσει αυτά τα ελλείμματα, ποιος θα πληρώσει τελικά το μάρμαρο, πάλι ο ασφαλισμένος από τη σύνταξή του που θα του μειωθεί? Το λευκό χαρτί που έχουν παραχωρήσει στους ιδιώτες γιατρούς η διοίκηση του ΙΚΑ και το Υπουργείο, ώστε να εξυπηρετούνται οι ασφαλισμένοι, όπως φαίνεται, θα δημιουργήσει νέα ελλείμματα, σύμφωνα με τον διευθυντή της νομαρχιακής μονάδας του ΙΚΑ, Χαραλαμπομπονάνο. Αυτή η πολιτική, η οποία κυριολεκτικά δημιουργεί πρόβλημα στις δαπάνες υγείας και θα τις διωγγώσει σε ένα ταμείο το οποίο δανείζεται για να επιβιώσει, το οποίο είναι ελληματικό εξορισμού, το οποίο έχει την εισφοροδιαφυγή στα πλευρά του, το οποίο έχει μεγαλύτερα ελλείμματα θα παρουσιάσει αυτό το χρονικό διάστημα λόγω της ανεργίας και της αύξησης της φοροδιαφυγής. Ήδη για το μήνα Φεβρουάριο έχουν φτάσει χρεώσεις από γιατρούς ύψους 3.000 ευρώ. Βλέπουμε γιατροί να υποβάλλουν χαρτιά για επισκέψεις, πρώτες επισκέψεις, γύρω στις 150 επισκέψεις, που σημαίνει πρακτικά γύρω στα 3.000 ευρώ. Μάλιστα, ο κύριος Μπονάνος υποστηρίζει ότι με τα χρήματα που θα δοθούν σε έναν γιατρό του δημοσίου θα μπορούσαν να προσληφθούν 3 γιατροί και να ενισχυθούν τα πολυιατρία. Τα λεφτά που δίνει σε ένα γιατρό ιδιώτη έξω το ΙΚΑ θα μπορούσε να προσλάβει 3 γιατρούς να δουλεύουν εδώ μέσα και να βλέπουν πολλαπλάσιο κόσμο. Ένας ιδιώτης λοιπόν γιατρός έξω ζητάει για 150 μόνο επισκέψεις 3.000 και ο γιατρός εδώ μέσα του δίνουν 1.000 ευρώ για 25 και 30 επισκέψεις την ημέρα τουλάχιστον. Ήδη έχει κατατεθεί αναφορά στις αρμόδιες αρχές και αναμένεται να γίνει και προσφυγή, ώστε να σταματήσουν τέτοιου είδους ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο τις ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισμένων σε ένα ταμείο που είναι ήδη ελλειμματικό.